Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τρίτης μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, ο ιδρυτής και εκδότης της ιστορικής πατρινής εφημερίδας «Συγγνώμη», Χρήστος Χριστόπουλος. Γεννήθηκε το 1942 στην Πάτρα. Παντρεμένος με την Ιουλία Σκιαδαρέση Χριστοπούλου, απέκτησαν τρία παιδιά, τη Γεωργία, το Γιάννη, την Εύη, ενώ ευτύχησε να δει και τέσσερα εγγόνια. Ο Εκ λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια επέδειξε ήθος και δημοσιογραφική δεοντολογία. Έφυγε σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος φράγησε με την προσωπικότητά του την πορεία του περιφερειακού τύπου. Επί τέσσερις δεκαετίες φύλατε κυριολεκτικά Θερμοπύλες. Ο άνθρωπος που είχε ως σύνθημα της ζωής του αλλά και ευχή προς όλους το να είμαστε όρθιοι, δυστυχώς λύγησε. Και όλοι εμείς που αποτελούμε μέρος αυτής της ενημερωτικής οικογένειας που ο ίδιος δημιούργησε, αισθανόμαστε ήδη έντονη την απουσία της μεγάλης αγκαλιάς που πάντα άνοιγε για όλους. Όλοι οι εργαζόμενοι της Γνώμης τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας και είμαστε υπερήφανοι που υπήρξαμε συνεργάτες του. Μεγάλη θλίψη για την οικογένεια της Γνώμης που χάνει τον πατέρα της. Θυμάμαι τις ατέλειωτες ώρες, μπορούσαν να είναι μερικές φορές και ολάκερες νύχτες από τις διηγήσεις του για περιστατικά πολιτικά κυρίως που ο ίδιος είχε βιώσει με κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, των επιχειρήσεων. Το μήνυμά του είναι ότι θα δίνουμε τον αγώνα μας για να ξεπεράσουμε τα δύσκολα και μάλιστα αυτό είχε αναφέρει και σε μια πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει σε εφημερίδα που είχε πρωτοκυκλοφορήσει, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε, αν και είχε εκτιμήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η καιρή είναι δύσκολη και από το 2008, θα έλεγα και νωρίτερα, είχε προβλέψει ότι θα ερχόταν αυτή η κρίση που μας ταλανίζει σήμερα. Δύσκολη σημερινή ημέρα για όλη την οικογένεια της Γνώμης, αλλά και για την Πάτρα, την οποία αγάπησε ο Χρήστος Χριστόπουλος και υπηρέτησε με απαράμιλο ήθος και αξίες, οι οποίες δυστυχώς εκλείπουν στην εποχή μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και θα τον τιμούμε με αγάπη. Θα μάθαμε πάρα πολλά, ειδικά εμείς η νεότερη γενιά της δημοσιογραφία. Πραγματικά εγώ τον ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου προσέφερε να εργαστώ στην ιστορική εφημερίδα. Η ατάκα του «Να είμαστε όρθιοι» θα με συνοδεύει πάρα πολλά χρόνια. Φτωχότερη και η δημοσιογραφία και η οικογένεια φυσικά και της Γνώμης. Η εφημερίδα «Γνώμη», υπό την πολύτιμη καθοδήγησή του, κυκλοφορεί από τις 14 Αυγούστου 1972. Στις 8 Ιανουαρίου του 2002, ο Χρήστος Χριστόπουλος εξέδωσε την πρωινή «Γνώμη», την καθημερινή έκδοση της εφημερίδας. Η κηδεία του Χρήστου Χριστόπουλου θα γίνει την 5η στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.